εκ μέρους της ΔΑΣ, εκ μέρους του ταξικού κινήματος μέσα και έξω από το ξενοδοχείο αυτό, το υπερπολιτελές, ερχόμαστε, παίρνουμε κουράγιο, λέμε ότι αυτό που κάνουμε σήμερα εδώ δεν το είχαμε φανταστεί, δεν το είχαμε δει ούτε στα πιο θλιβερά όνειρά τους, όλοι αυτοί που μέσα τώρα προσπαθούν να κάνουν ένα συνέδριο παροδία. Τρεις μέρες τώρα έχουν βάλει τα παπαγαλάκια τους σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις εφημερίδες, στο ίντερνετ, στη τηλεόραση, να φωνάζουν, να ξεφωνίζουν ότι το συνέδριο δίθεν είναι δημοκρατικό, αν αποκλειστεί αυτό που κάνετε σήμερα εσείς εδώ έξω, αυτό που κάνουν οι σύνεδροι της ΔΑΣ μέσα. Δηλαδή, να ακουστεί η φωνή η πραγματική των εργατών μέσα σε ένα πραγματικό συνέδριο. Σε ένα συνέδριο που θα ακουστούν μόνο τα προβλήματα των εργατών και όχι οι ανάγκες των εργοδοτών. Αυτό που ζήσαμε από το πρωί με μπράβους, ΜΑΤ, αστυνόμους, να έχουν περικυκλώσει όλο το ξενοδοχείο και να μην επιτρέπουν ούτε στους πραγματικούς σύνεδρους να μπουν μέσα. Αυτό που ζήσαμε από νωρίς τα χαράματα, να βλέπουμε άλλους συνέδρους αποκλεισμένους και άλλους να τρογοπίνουν μέσα, είναι η πραγματική δημοκρατία τους, είναι αυτό που θέλουν για το κίνημα το αυριανό. Συνάδελφοι τα έχουν δώσει όλα. Έχουν συμφωνήσει με την κυβέρνηση, έχουν συμφωνήσει με τα κόμματα του αστικού του συστήματός τους ότι θα υπάρχει η ΓΕΣΕΕ μόνο και μόνο για να δώσουν όσα εργασιακά δικαιώματα, όσα εργατικά δικαιώματα έχουν απομείνει. Είναι οι ίδιοι που στην προηγούμενη, στην περασμένη εβδομάδα, στην απεργία για το ασφαλιστικό, έκαναν τα βήματα δυνατά για να μην υπάρξει επιτυχία να υπονομεύσουν την απεργιακή κινητοποίηση, την απεργιακή απάντηση στον αντιασφαλιστικό τους νόμο. Είναι αυτοί που θέλουν να περάσουν όλους τους νόμους ενάντια στο εργατικό κίνημα. Η σημερινή μας κινητοποίηση, μέσα και κυρίως έξω από το ξενοδοχείο, αποδεικνύει ότι αυτό δεν θα τους περάσει. Σήμερα κάνουν ένα συνέδριο μόνο με κάλπες. Μας έχουν από το πρωί να καθόμαστε να ψηφίζουμε για τις εφορευτικές, η ΔΑΣ από πολύ πρωί να ψηφίζουμε μόνο για τις εφορευτικές. Η ΔΑΣ από βήματος έκανε πρόταση και για την αλλαγή του χρονοδιαγράμματος, δηλαδή να γίνει ένα συνέδριο κανονικό, όχι fast track, όχι της μισής μέρας, δεν το βάλαμε καν σε ψηφοφορία. Έκανε πρόταση να γίνουν κανονικά και σύμφωνα με το καταστατικό της ΓΕΣΕΕ όλες οι νομιμοποιήσεις, όλα αυτά που προσπαθούν να περάσουν τώρα με τους εργοδότες, με τους παραγεωργόπουλους, τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, δεν το βάλαμε σε ψηφοφορία. Μας έχουν τώρα λοιπόν σε μία κάλπη, εμείς θα επιμείνουμε, θέλουμε το συνέδριο, στο συνέδριο να ακουστεί η πραγματική φωνή των εργατών, αυτή που ακούγεται από εσάς σήμερα εδώ πέρα, την ακούνε μέσα στο ξενοδοχείο συνάδελφοι, γι' αυτό όσο πιο δυνατά η φωνή μας θα τους πιέσει και εκείνους. Αυτή εδώ πέρα είναι η ελπίδα, αυτό που γίνεται σήμερα εδώ, αυτό θα προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε και μέσα στο συνέδριο. Παίρνουμε λοιπόν κουράγιο, συνεχίζουμε και το αυριανό, το κίνημα, το εργατικό κίνημα, από εδώ πέρα, από εσάς, από εμάς, θα συνεχίσει για την ανασύνταξή του. Συνεχίζουμε λοιπόν, δυνατά, με τα συνθήματά μας, μέσα και έξω, και να είστε καλά, καλό κουράγιο, καλή δύναμη.